Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι η αστυνομία ηθών του Ιράν καταργείται, τα κρατικά μέσα της χώρας πέφτουν να διαψεύσουν τα δυτικά μέσα, αναφέροντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας που προέβη στην ανακοίνωση δεν είναι αρμόδιος για κάτι τέτοιο και ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εσωτερικών δεν το έχει επιβεβαιώσει. تشویق آشوب و ترور در ایران هستند. خیلی خوبه که گفتن گشت شد برداشته میشه. حالا بنده مطمئن نیستم که این قضیه که دارم میگن صحت داشته باشه یا نه. یعنی ممکنه باز بعدم به اسم دیگه بیارنش وسط و Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι μπορεί να είναι μια διπλωματική κίνηση της Τεχεράνης για να κατευνάσει τα πνεύματα και να ηρεμήσει τον λαό. Το ασαφές αυτό πλαίσιο για το τι πραγματικά συμβαίνει στο Ιράν, οι διαδηλωτές καλούν σε τριήμερη απεργία από σήμερα και σε νέες διαδηλώσεις στην Τεχεράνη την Τετάρτη. Τα καταστήματα κλειστά στις μεγάλες πόλεις και οι κεντρικοί δρόμοι έρημοι. Τον γύρο του κόσμου κάνει πλάνο με γιγαντοαφίσα του Χομεϊνί να τυλίγεται στις φλόγες. Το αντικαθεστωτικό κίνημα στην κορύφωσή του. Sometimes we didn't do anything, we just started walking. And suddenly they attack us and hurt us very bad. Την ίδια ώρα η 33χρονη Μίνα Γιακούμπ από το Αράκ γίνεται σύμβολο του κινήματος. Η κοπέλα συνελήφθη και φυλακίστηκε για συμμετοχή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Αποφυλακίστηκε με εγγύηση, ματωμένη και μελανιασμένη. Κύμα αλληλεγγύης και για τους δύο ράπερ, τον Μπεχράντ Αλκεναρί και τον Τουμάς Αλεχή, που βρίσκονται στη φυλακή, καταδικασμένοι σε θάνατο για τα αντικαθεστωτικά τους τραγούδια. Και ο Ιράν,